Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όλους τους συναδέλφους που πραγματικά εκφράζουν εδώ τον προϋπολογισμό, τον προβληματισμό τους για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Πρέπει όμως να δώσω μια απάντηση στο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αντιπολίτευση και τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Αντιπολίτευση υπάρχει και τώρα, υπήρχε και πριν, και πάντα είχαμε και τις αντιθέσεις μας, αλλά υπήρχαν και οι θετικές προτάσεις και προσπαθούσαμε πάντα με διάλογο να μας πούμε. Το ίδιο είναι και τώρα. Υπάρχει συμπολίτευση, αντιπολίτευση, αλλά υπάρχει και η κυρία Χριστοφάκη που δεν ανήκει ούτε στη συμπολίτευση ούτε στην αντιπολίτευση. Ανήκει στο δικό της κόσμο, ένα κόσμο παρασμένο, με μίσος και πάθος που το μόνο που με ενδιαφέρει η καταστροφή του Δήμου και η πολιτική μου προσωπικά. Τίποτα άλλο, δεν έχει καμία σχέση με τους συνάδελφους, αντιπολίτευση ζητάμε. Η κυρία Χριστοφάκη έχει επιλέξει τον δρόμο των καταγγελιών, των μιλήσεων. Ένα λεπτό. Άκουσα τόσα. Είναι εκατοντάδες. Είναι οι μιλήσεις τεράστιες που έχω πάει. Αν δεν υπήρχε καμία σχέση με την αντιπολίτευση, κυρία Χριστοφάκη, πλέον, με κανένα δημοτικό σύμβουλο. Έχει ένα μοναχικό δρόμο, τον δρόμο της καταστροφής. Η κυρία Χριστοφάκη είπε να κλείσουμε τα καπί, να πολεμάει την αποχέτευση, πολεμάει την καταρρύπτωση. Μία φορά με μία υποδομητική πρόταση, όπως ήρθατε όλοι σας. Με τις όποιες αντιθέσεις κάποια στιγμή έχουμε συζητήσει και δικοδομητικά. Είναι σε ένα αραζονικό δικό της κόσμο και πολιτικά τον εκφράζει όταν ευχαριστεί εδώ ο Μέρκελ, Τρόικες και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Μην λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% της κοινωνίας είναι άνεργη, ότι ο κόσμος και η κοινωνία είναι σε τεράστια αδίέξοδο κτλ. Και έρχεται εδώ να μας εκφράσει πολιτικά τέτοια πράγματα που ας βγει στην κοινωνία να τα πει έξω. Και όχι μόνο εδώ. Τελειώνω. Δεν έχω να δώσω κάποιες άλλες απαντήσεις. Απλά και δύο πράγματα σε όλα αυτά έχω φάει κάποιες μηνύσεις. Τρέχω στα δικαστήρια, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Λέει δεν τις απαντάω. Μα απαντάω στους υπουργούς, απαντάω σε όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς που εκατοντάδες δεν κάνουν τίποτα. Ο κάθεται στο σπίτι της με τα κομπιούτερ της κτλ. Και παίζοντας στέλνει μόνο στις όποιες υπηρεσίες καταγγελίες. Αδυνατούμε πλέον και να παρακολουθήσουμε και να ακολουθήσουμε. Καμία συνάδελφα. Δέχτηκα πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία θεωρώ όλα δικαιολογητικά. Για τις σχολικές επιτροπές, το άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θέλω όμως να κάνω και μια παρατήρηση που δεν υπόθηκε, επειδή υπόθηκε ότι κάποιες περιτροπές έγιναν. Εάν θα πάτε στη σελίδα 6 από 20 των εσόδων, ενώ είχαμε προγραμματίσει για την περσινή χρονιά 82.000, φέτος για τις σχολικές επιτροπές έχουμε 120. Ήδη 40.000 είναι παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά, που σχεδόν καλύπτει την όποια διαφορά είχαν οι συστατικές πράξεις. Γιατί στη σελίδα 6 έχω 42. Όσον αφορά για τα χρέη και όλα αυτά των πολιτών προς το Δήμο, είναι ένα πάρα πολύ, είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα. Δεν είναι ούτε θέμα λαϊκισμού, ούτε θέμα πελατειακής σχέσης, ούτε θέμα. Μέσα στις τελευταίες 15 μέρες έχουμε βεβαιώσει στην εφορία όσους είχαν πάνω από 5.000 λογαριασμό και είναι αμέσως ένα εκατομμύριο. Έχει βεβαιωθεί στην εφορία και έχουν δεσμευτεί τα φημί τους. Και τώρα προχωράμε για όσους, αφού έχουμε κάνει δεκάδες εκατοντάδες ειδοποιήσεις, για όσους έχουν λογαριασμούς από 2.000 και πάνω. Δεν είναι εύκολο να εισπραχθούν. Πάσε επιχειρήσεις που σου έχουν εκλέγει, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις γιατί κλείνουν. Δεν είναι οι συνθήκες οι παλαιότερες που ζούσαμε και βιώναμε που είχαν να κάνουν όλοι και όντως με πελατειακή σχέση αυτή τη στιγμή. Ναι, ούτε είναι εύκολο να πει σε κάποιον που σου χρωστάει μεγάλο ποσό ή μου το δίνει σε κλείνω και αφήνω και τους δύο και τους τρεις και τους 10 εργαζόμενους στον δρόμο. Πραγματικά είναι λίγο έτσι πιο πολύ σύνθετο το θέμα και αξίζει να το βλέπουμε και με ευαισθησία. Υπόθηκαν πραγματικά πάρα πολλά κατά πόσο είναι διαχειρίσιμος ή όχι ο προϋπολογισμός που μας είπε τώρα στο τέλος η κυρία Τσιακάλου και εγώ θέλω να πω κάτι κυρία Τσιακάλου. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι καθόλου διαχειρίσιμος ο προϋπολογισμός που εξ ανάγκης και με τη θηλιά αυτή τη στιγμή του παρατηρητηρίου και της τροϊκανής πολιτικής αναγκαζόμαστε να ψηφίσουμε. Με περικοπές τεράστιες, τα είπα και στην εισήγηση, δεν είστε εδώ, που μας τις έχουν επιβάλει. Εμείς στην ουσία είμαστε υπάλληλοι του κράτους, γιατί εκεί οδηγούν την αυτοδιοίκηση. Δεν κάνουμε ένα προϋπολογισμό εμείς όπως εμείς θέλουμε να το φανταστούμε, αναπτυξιακό ή οτιδήποτε, αλλά τα ποσά μας θα έχουν δώσει από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα πάρουμε. Αυτή τη διαχείριση, αυτό το ποσό. Και τι θα γίνει με αυτά τα ποσά, τέλος του χρόνου θα λέει οι Δήμοι έχουν πλεόνασμα και δεν έχουμε μπορέσει να τους πληρώσουμε.
να κόψουμε κι άλλα. Μαζί σας είναι το κοινωνικό κράτος, είναι αυτό το πρώτο που το πληρώνουμε. Ενώ θα πρέπει να είμαστε δίπλα στην ανεργία, σε οτιδήποτε, θα μας αναγκάσουν ακόμα για να κάνουμε και εμείς απολύσεις που με το προσπαθούμε με τεράστιους αγώνες αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε ακόμα και αυτά τα παιδιά με τα ασφαλιστικά μέτρα, ακόμα και τους πάντες, ακόμα και τους δημιουργήτες, γιατί ακριβώς ζούμε σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Και οι περικοπές που μας έχουν έρθει και μας έχουν εφορευθεί από πάνω μας λένε αυτά: ιδιωτικοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξέρετε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα που θα βρούμε, κύριε Τσεκάρο, και για όλους σας, συγγνώμη το προσωπικό, επειδή είμαι εσύ τελευταία και μου είναι. Ποιο θα είναι? Θα είναι περικοπές και απολύσεις και εδώ. Και τι θα πρέπει να κάνουμε? Πώς θα αντισταθούμε? Και οι απολύσεις δεν θα έρχεται να τις αποφύσουμε, δεν θα τις αποφασίσουμε. Θα έρθει από το Υπουργείο και θα λέει 10%-15% είναι απολύσεις που οφείλετε να κάνετε. Γύρω στις 10-12.500 πάνε μέχρι τέλος του χρόνου να απολύσουν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πού το κοινωνικό μας πρόσωπο? Πού είναι η κυβερνητική πολιτική που να την στηρίξουμε όλοι μας? Κάποιοι βεβαίως θέλουν να δώσουν συγχαρητήρια, να τα δώσουν. Εκτιμώ αυτή τη στιγμή ότι, όπως είπα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί πλέον σε ένα μεταλλικό φορέα εκτός αυτού που ξέραμε. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι φορέας διοίκησης της χώρας. Διοίκη η κυβέρνηση, η περιφέρεια και η Δήμη. Αυτές είναι οι βαθμίδες διοίκησης της χώρας που έχουμε. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε γίνει απλώς μία υπηρεσία του κράτους. Και εγώ ίδιος έχω τεράστια αμφιβολία από το κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί η αυτοδιοίκηση με το χτύπημα το οποίο υφίσταται σε όλα τα επίπεδα, σε πολιτικό, σε κοινωνικό, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από παντού, κατά πόσο θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε. Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και τη συμπολίτευση και τη αντιπολίτευση που είναι τη κυρία Χρυστοφάκη. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που ψηφίζουμε. Ο κόσμος μας έχει τάξει να είμαστε εδώ μέχρι τις 38. Τότε τελειώνει η θητεία αυτή και θα αναλάβει η καινούργια διοίκηση, όποια και αν είναι αυτή. Έχουμε ευθύνη έναντι αυτού του κόσμου και όχι έναντι της όποιας προσωπικής είτε φιλοδοξίας που είναι θεμητή, είτε υποψηφιότητας ή οτιδήποτε, να στραφούμε κατά της διοίκησης. Δεν λέω αν θα γίνουν κάποια στραβά πράγματα προς Θεού. Εδώ έχετε δει. Ποτέ κανένας δεν δεσμεύτηκε, ποτέ κανένας δεν φημώθηκε σε τίποτα, από όποια θέση και αν κάθεται. Πολλές φορές σίγουροι της πλειοψηφίας είναι αυτοί που έχουν θέσει τα πιο πολλά θέματα παρά τις αντιπολίτευσης, ακριβώς γιατί λειτουργούμε ελεύθερα και δημοκρατικά και ποτέ κανενός δεν είπαμε τι είναι αυτό που λες, τι θα σε διακάψω, τι θα σε κάνω, τι θα σε ακούσω, τι θα σε δείξω. Ποτέ και ποτέ. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν θα σας παρακαλέσω και να σας καλέσω. Έχουμε υποχρέωση μέχρι 38 να είμαστε εδώ, είναι δύσκολη περίοδο και να υπηρετήσουμε αυτό που μας έταξε ο κόσμος με την ψήφο του από όποια θέση και αν έχουμε. Έχουμε μια μεγαλύτερη ευθύνη ακριβώς γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον στη διοίκηση του Δήμου να είμαστε συνενετικοί και να βρίσκουμε κοινές λύσεις. Αυτό είναι μεγαλύτερη μας ευθύνη, ειδικά με τέτοιες κοινωνικές καταστάσεις που υπάρχουν, με αυτές τις δυσκολίες που έχει η κοινωνία και που προσβλέπει προς εμάς. Ξέρω, η προεκλογική περίοδος είναι δύσκολη, δημιουργούνται εντάσεις. Θα ήθελα να παρακαλέσω οι όποιες εντάσεις υπάρχουν να είναι συνενετικές προς τη λειτουργία του Δήμου και όχι να διαλύσουμε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη ευθύνη πραγματικά που έχουμε και έτσι με αυτή την έκκληση θέλω να σας καλέσω όλους. Πάντα θα σέβομαι, όπως και σήμερα και όπως και πάντα, την ψήφο, την άποψη του καθενός, είτε είναι θετική, είτε είναι αντιθετική, αλλήμωνα σε μια κοινωνία να μπορούμε να συνεννούμε όλοι, να συμφωνούμε και να μην έχουμε αντίθετες απόψεις. Τότε δεν ήταν κοινωνία, δεν ήταν δημοκρατία. Όμως πάντα θέλω να σας καλέσω να πριτανεύει πραγματικά μια συνένεση που έχει ανάγκη και ο Δήμος στην περίοδο αυτή και η κοινωνία πάνω από όλες. Και το έχουμε υποχρέωση. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα είπε ο Γιώργος και ο Κωστά, που μου κάτσει από όλες τις υπηρεσίες, όλες αυτές τις μέρες, να μπορέσουν να σταθούν. Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Ήταν δύσκολο ο συνάδελφος πραγματικά να πει σε αυτόν τον κόπο. Κόβω εργατικά, κόβω ώρες, κόβω σχολεία, κόβω πολιτισμό, κόβω κοινωνική πολιτική που είπε η κυρία Τσιακάρου και πραγματικά συμφωνώ. Κόβω τι να φτιάξω ένα προϋπολογισμό που μου τον στείλανε από πάνω και είπανε αυτά τα ποσά θα βάλει, αυτέ θα λειτουργήσει. Εάν δεν τον ισοσκελίζαμε, δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε για καιρό να δούμε μόνο μισθοδοσίες. Δεν ήταν εύκολο. Καθίσαμε οι δημοτικοί σύμβουλοι.
κάτι σε εκτελεστική επιτροπή, κάτι σε οικονομική επανειλημμένα, κάναμε συνεργασίες ώρες μεσημέρια και βράδυ αρτέρωγιότα να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε πραγματικά να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Γι' αυτόν τον λόγο, ανεξάρτητα της ψήφου του καθενός με σεβαστικό, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και για την υπομονή σας και για το πνεύμα συνέλεσης. Θέλω να σας καλέσω να προχωρήσουμε μαζί εδώ μέχρι το Σεπτέμβριο που θα αναλάβει η καινούργια διοίκηση και πραγματικά να δώσουμε τη μάχη μας ό,τι μπορούμε από αυτά τα πράγματα, γιατί είναι δύσκολη η εποχή που έρχεται για την κοινωνία και για την αυτοδιοίκηση, να το υλοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ. Έτσι και την ώρα που εσείς δεν αναφερθείτε το προσωπικό σας. Όχι, κύριε Δημότη, είναι η κυρία Στοφάκη. Εγώ μιλάω στο Δήμο της Σώμα, μιλάω στο Δήμα. Ποιος είναι αυτός? Κύριε Δημότη, εγώ. 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 Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμαρχος έχει σοβαρά προβλήματα νομιμότητας και διαχείρισης και θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαι συνένοχη όπως αρκετοί από εδώ μέσα. Κινούμαι υπέρ του νόμου και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ για να εφαρμοστεί ο νόμος. Την επόμενη φορά που θα είμαι υποψήφια, το σύνθημά μου θα είναι ένα. Ότι στη διάρκεια της θητείας μου στο Δήμο Σαλονικού κινήθηκα υπέρ του νόμου. Δεν θα απαντήσω στις ιδιότητές σας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκα και έγιναν ερωτήσεις, όποιες απαντήσεις τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι σύμβουλοι. Ο Δήμος και το Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο, καλείται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2014, ο οποίος είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτής της διοίκησης. Οπωσδήποτε, εφόσον βρισκόμαστε, ξεκινάει ουσιαστικά αυτή τη χρονιά η προεκλογική περίοδος, πρέπει με σύνεση και λογική να λειτουργήσει ο Δήμος το Δημοτικό αυτό Συμβούλιο μέχρι το τέλος της θητείας. Καλούμαστε λοιπόν, σας καλώ να ψηφίσουμε τον τελευταίο προϋπολογισμό της διοίκησης του 2014 αναβαστικά. Έχουν ψηφίσει, με το μέρος σχεδόν της διαδικασίας των τοποθετήσεων, τον κύριο Σεκάτος και ο κύριος Σόχος θετικά και ο κύριος Πουλόφλους. Με την παρατήρηση που έγινε δεκτή από όλο το σώμα, τα χέρια της τοποθετικής να δοθούν να ενταχθούν στον προϋπολογισμό του 2014. Κύριε Κωνσταντέλο. Ναι, με την παρατήρηση. Ναι, έγινε δεκτό ούτως ή άλλως από όλο το σώμα. Κύριε, την παρατήρηση περί σχολιακών και νομικού, έτσι. Ναι. Ο κύριος Λεβακάκης. Ναι. Ο κύριος Μπούκης. Ναι, με την παρατήρηση να εγγραφούν τα έσοδα από τις καντίνες στον προϋπολογισμό του Δήμου. Τα έσοδα. Τα μισθώματα από τις καντίνες. Τα έσοδα. Με το πλαίσιο. Η πρόταση. Να, προτείνετε κάτι άλλο, δεν ψηφίσετε. Εγώ είπα. Ναι, το ψηφίζω τον προϋπολογισμό με την παρατήρηση να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα έσοδα από τις καντίνες. Ο κύριος Καραγιάννης. Ψηφίζω και μην το ξέχασα να σημειώσω να συγχαρώ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον συνάδελφο κύριο Σουμάνη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Σπύρου. Κύριος Πέγκας, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ναι. Αυτό είναι το σωστό, ναι. Πολλές φορές έχω παραδεχθεί την εμπειρία σας. Λοιπόν, ο κύριος Τσιπίλο. Ναι. Ο κύριος Κίνης. Ο κύριος Κολάκος. Παρόν. Η κυρία Περφερίδου. Όχι. Η κυρία Μουστοφάκη.
Κυρία Τσεκάρου, θες όχι, κυρία Τσεκάρου. Με πλειοψηφία εγκρίνεται ο προεκλογισμός του 2014.